Με πλησίασε ένας κύριος με γυαλιά, καπέλο, μάσκα και νόμιζε ότι ήταν πελάτης. Και λέω: ορίστε, τι θέλετε. Μου βγάζει λοιπόν το όπλο και μου λέει: τα χρήματά σας από το ταμείο. Ναι. Έβγαλα ό,τι είχα, του τα έδωσα. Του λέω: απλώς τον παρακάλεσα να μην με σκοτώσει. Και μου λέει: δεν θα σε σκοτώσω. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Έτσι είπατε: σας παρακαλώ, με σκοτώσετε. Ναι, ναι. Φοβήθηκα τόσο πολύ. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Ναι, φοβήθηκα. Δεν μου είχε ξανατύχει. Ναι. Αυτό. Πήρε τα χρήματα λοιπόν και σηκώθηκε και έφυγε. 65 ευρώ. 65 ευρώ ήταν, ναι. Έφυγε πεζός μετά. Έφυγε πεζός, ναι. Έφυγε πεζός. Ήταν Έλληνας, ναι. Από ό,τι πληροφορήθηκα ήταν Έλληνας. Εδώ οι Πακιστανοί στα βανάρια οικονομάνε 200 ευρώ τη μέρα. Αυτός είναι για κλάματα, φαίνεται. Εγώ τρόμαξα γιατί με πήρε Φρυδερίκη και έκλαιγε. Και λέω: σκοτώσανε κανένα, και έτρεξα αμέσως και ήρθα. Έκανε την πρώτη ληστεία, λέει, πήγε, άλλαξε ρούχα με κόκκινο μπουφάν. Μετά έβαλε καφέ μπουφάν. Και πήγε, άλλαξε, πάει και πήγε στο άλλο μαγαζί με άλλο μπουφάν. Δεν ήμουν εγώ ίδιος εκείνη την ώρα. Ήταν το παιδί μου, το οποίο είναι 29 χρονού. Ήρθε, φορούσε μάσκα τέτοια μια χρήσεως, γυαλιά ηλίου, καπέλο. Μπήκε μέσα, ήταν 3 άτομα μάλιστα συγκεκριμένα στο μαγαζί. Έβγαλα μέσα στο όπλο και είπε: άδειασέ μου το ταμείο. Το ένα άτομο έφυγε, έτρεξε να ζητήσει βοήθεια. Το άλλο άτομο είχε σοκαριστεί δίπλα του. Το παιδί εδώ στο ταμείο δεν ξέρω πώς αντέδρασε, τη σκέφτηκε την ώρα, του είπε: δεν μπορώ να σου δώσω λεφτά. Επέμενε ο ληστής: δώσε μου, άδειασέ μου το ταμείο, άδειασέ μου το ταμείο, δεν μπορώ να σου δώσω, δεν μπορώ να σου δώσω. Ωστόσο είχε περάσει λίγο η ώρα και έτσι έφυγε χωρίς να πάρει τίποτα. Εγώ 3 ώρα έκλεισα και μετά από 10 λεπτά έμαθα, μπήκε με όπλο μέσα στο mini market, έγινε η ληστεία, η κοπέλα αντέδρασε, δεν δέχτηκε να του δώσει τα λεφτά. Τι να μπορεί, παιδιά, Τέξας έχουμε γίνει. Ο άνθρωπος εδώ πέρα, τον έχουν ανοίξει τα ψυγεία, τον έχουν ληστέψει με όπλο. Τι άλλο θα δούμε, λεωφόρος νοσού έχει γίνει πραγματικά. Τέξας, Τέξας.